Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Αντώνη. Καλησπέρα, Ροδάνη. Καλησπέρα, Κώστα. Γεια σου, ρε φίλε. Ολυμπιακός είσαι. Λέγε. Όχι, πάω κλίμα από Γιάννητσα. Α, sorry, sorry, σε μπέρδεψα, με συγχωρείς. Γεια σου, φίλε. Τι κάνετε? Καλά, φίλε, καλά. Προσπαθούμε. Σήμερα, παιδί, ξέρω ότι η εκπομπή έχει και, κοινωνικό χαρακτήρα. Θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα προσωπικό μου θέμα. Και έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, ναι, για πες. Αντώνη, έχει και αθλητικό χαρακτήρα, λέμε για τον ΠΑΟΚ και για τα υπόλοιπα αθλητικά. Λέμε όμως και για την κοινωνία. Ναι, πες. Πριν από περίπου 3-4 χρόνια, εγώ δούλευα σε ένα delivery. Δούλευα delivery σε μια καφετέρια. Με ένα μηχανάκι. Και το οποίο μου το κλέψανε. Κλείσω να. Στα Γιάννητσα τέτοιους λακαμάδες δεν έχει, απαλού είσαι. Αντώνη, απ' την αρχή φάνηκε το... Στα Γιάννητσα έχει λεβέντες. Καραγκιόζηδες σαν και σένα δεν έχει παντού, θα το ξέρεις. Πού να πιάσεις τους Γιάννητσιώτες εσύ, ρε φίλε. Με τέτοια μούτρα και τέτοια μούτρα και τέτοια καλά στο κανάλι. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ό,τι θέλεις. Ηλίας από Πανόραμα, πάω. Καταρχάς, χθες είδα ότι ο ΠΑΟΚ έχασε τον Παναθηναϊκό 2-1. Γενικά στα ντέρμπι βγάζει μια εικόνα, είναι λίγο ασταθής φέτος της ομάδα. Δεν είναι απαθής, φίλε. Είναι πολύ απρόσεκτος σε πράγματα. Ασταθής. Είναι πολύ απρόσεκτος γενικά ο ΠΑΟΚ. Όντως, σε σχέση με πέρυσι δηλαδή, δέχεται πολύ πιο εύκολα γκολ, ότι οι τερματοφύλακες είναι λίγο ασταθείς φέτος. Σε σχέση με πρόπερση, γιατί και πέρσι δεν έγινε. Τα λεφτά το χρέο! Άρε, τζουκμπόξ, σε παραδέχομαι. Τζουκμπόξ. Με τα καρακιουτσλίκια του τζουκμπόξ. Θα πεθάνεις και δεν θα ξέρεις γιατί ήρθες να ζεις. 23, 15, 40, 601. Παρακαλώ. Έλα. Ναι, γεια σου, Τζούρδα. Γεια σου. Τι γίνεται? Ας τα λέμε καλά. Παοξής από Νεάπολη, Νίκος. Μπέλος. Για πες, ρε φίλε. Δεν σας είδα πριν που είπατε για την αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου. Πόσο είναι ο στόχος, θα μαζέψουμε? Πόσο είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι να καλυφθούν τα χρέη. Δεν υπάρχει στόχο. Και πόσο θα μαζέψει μέχρι τώρα? 400.000 ευρώ. Ζόρδα, θα φας το κουμάρια. Ρε εσείς, είναι δυνατόν σαν το σολακαμάς κι εσύ? Άστο να γελάει. Παίρνεις, ρε φίλε. Είναι δυνατόν να είσαι τόσο βλάκας? Γιατί να είσαι τόσο βλάκας, ρε? Εσύ τώρα θα βγεις, θα βρεις κοπέλα, θα κάνεις οικογένεια, ρε Καραγκιός, εσύ. Τι να σε πω να πούμε. Να σε χαίρε τη μαμά σου. Κάνε έναν αδερφό τέτοιον, έχεις παρόμοιο?